Όρος Πατέρας, ένα περιαστικό βουνό της Αττικής που διαχρονικά έχει υποστεί βιασμούς. Ένα πευκόδασος που είτε κάηκε αρκετές φορές τα τελευταία 30 χρόνια, είτε έγινε παράνομος σκουπιδότοπος, είτε οι πρόποδές του έγιναν οικόπεδα, ακόμη και δρόμοι. Το πρώτο εμπόδιο που συναντάτε είναι η Εθνική Οδός, η παλιά Εθνική Οδός. Άρα πρώτο εμπόδιο. Παλαιά Εθνική Οδός. Ο δρόμος δεν είναι ο πολίτης, έτσι. Όχι, παλαιά Εθνική Οδός, η οποία παλαιά Εθνική Οδός είναι, νομίζω, έχει κτιστεί μέσα στην κήτη του ρέματος ακριβώς. Οι εικόνες αυτές είναι από την αυτοψία του ερευνητή Γιώργου Δελιανάκη, που μίλησε στην ΕΡΤ και είναι αποκαλυπτικές. Αυτό είναι η κήτη του ρέματος. Ναι. Κοιτάξτε τώρα πώς κατεβαίνει το νερό στη φυσική του κήτη. Ακριβώς. Και όταν γυρίσει η κάμερα θα δείτε πού σταματάει το ρέμα. Μισό λεπτό τώρα. Πού σταματάει το ρέμα. Σταματάει. Μισό μάτρα. Από τις εικόνες των χυμάρων που καταλήγουν στη θάλασσα είναι χαρακτηριστικό πως πολλά από τα σκουπίδια που παρέσυραν δεν ήταν από σπίτια ή εργοστάσια, αλλά από το βουνό, καθώς διάφοροι επιτίδη έχουν βρει τις δικές τους χωματερές μέσα στη φύση, η οποία σίγουρα ανέχεται, αλλά δεν ξεχνά.